ζητείτε τις προηγούμενες μέρες mm-hmm. για άλλες υποθέσεις, mm-hmm. σοβαρές υποθέσεις mm-hmm. που διερευνά επίσης η αστυνομία mm-hmm. Και εκκρεμούσε επίσης ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανδρέα, είμαστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να καλημερίσουμε το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, την κυρία Δωροθέα Πανά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Πανά. Γεια σας, καλή σας μέρα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα την είδηση ότι τοποθετήθηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί σε δημοτικό σχολείο στο Ζακάκι. Φαίνεται να συνδέονται με τις διαμαρτυρίες εισαγωγικά, διαμαρτυρίες για τα μέτρα που λαμβάνονται στα δημοτικά σχολεία. Ναι. Πράγματι το ακούσαμε. Νομίζω ότι από όλες τις πλευρές και ο καθένας μας ως πολίτες δεν μπορεί να υποστηρίξει ή να θέλει τα παιδιά μας να εξοικειωθούν, που είναι και οι μελλοντικοί μας πολίτες, με τη βία, οποιοδήποτε μορφή φανατισμού ή και διχασμού. Και νομίζω ότι τη μεγαλύτερη σημασία έχει να διδάξουμε πρακτικά στα παιδιά μας το πώς μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, έτσι όπως είναι και αυτή η επιδημιολογική κρίση. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν νομίζω ότι μας τιμά πρωτίστως εμάς τους ενήλικες, γιατί στα δύσκολα ουσιαστικά φαίνεται και πώς διαχειριζόμαστε και τι προσπαθούμε να μεταφέρουμε στη νέα γενιά. Για την ίδια ώρα που ζητάμε να σεβαστούν την άποψή μας, εμείς να συμπεριφερθόμαστε με ακραίες, τέλος πάντων, συμπεριφορές. Βασικά προχωρούμε σε εγκληματικές ενέργειες για να υποστηρίξουμε την άποψή μας, την οποία ζητούμε από τους άλλους να τη σεβαστούν στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Απίστευτα πράγματα. Κοιτάξτε, ναι. Μπορούμε να πούμε το εξής, ότι από τη μία καταλαβαίνουμε και κατανοούμε και το φόβο και τις ανησυχίες και την πίεση και την κούραση που μπορεί να νιώθει ένας γονέας. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανένας νομίζω να υποστηρίξει οποιαδήποτε μορφή φανατισμού και βίας. Και νομίζω ότι αυτή και είναι η ουσία, το να μπούμε με μια συνοχή και να καταλάβουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρακτικά είναι παροδικό και περιοδικό. Ακόμα και η έξαρση που έχουμε τώρα, το είδαμε 2 χρόνια. Δεν νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Είμαστε πόσο, ούτε 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα διάλογο και να βρούμε χρυσές τομές στη φάση που δυσκολευόμαστε. Ναι. Και το 90% που τηρεί τα μέτρα δεν είναι με χαρά και ευτυχία. Τι καλά, τι χαρά να βάλουμε τη μασκούλα μας σήμερα πάμε στο σχολείο. Δηλαδή, για να είμαστε και ειλικρινείς, όλοι έχουμε ανησυχία, όλοι έχουμε κουραστεί. Δεν είναι μόνο αυτοί οι λίγοι που έχουν κουραστεί. Λοιπόν, κυρία Πανά, πάμε να δούμε τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν. Είναι ένα ζήτημα αν θα αποδώσουν, αν θα βοηθήσουν την κατάσταση. Δυστυχώς βλέπουμε ένα ποσοστό γύρω στο 0,67% να σταθεροποιείται κάπου εκεί. Οι νοσηλείες, εντάξει, δεν πιέζουν και τόσο το σύστημα, αλλά δυστυχώς χάνουμε συνανθρώπους μας και μάλιστα νέους. Πώς βλέπετε την πορεία του ιού μέχρι στιγμής, μαζί με τη μετάλλαξη, τη νέα. Κοίταξτε, ακριβώς όπως όλοι μας ευχόμαστε και βελτιστούμε, τα μέτρα τα οποία πήραμε και θα πάρουμε και σήμερα, να είναι αυτά τα οποία θα μπορούμε να εξασφαλίσουν ανοιχτή, όπως είπαμε, την κοινότητα με μια ισορροπημένη κατά το δυνατόν βάσει των δεδομένων που έχουμε σε αυτή τη φάση κατάσταση. Άρα λοιπόν έχετε δίκιο, το τελευταίο διάστημα, ναι μεν, οι δείκτες μας είχαν, ενώ οι επιδημιολογικοί δείκτες ανέβη. Επίσης είδαμε, όπως πολύ ορθά είπατε, νέους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες. Πριν λίγες μέρες έναν 28χρονο με υποκείμενη βέβαια κατάσταση και με μια καρδιοπάθεια να φεύγει από τη ζωή. Είναι δικός μας άνθρωπος. Χθες μιλούσαμε εκπροσώπους της ΠΟΕΦ και μου είπαν ότι ήταν συγγενείς τους. Θέλω να πω ότι εξοικειωθήκαμε με νούμερα και δεν συνειδητοποιήσαμε ότι πράγματι έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα που μάλιστα το ξέρουμε ότι το χειμώνα εξελίσσεται και επιδεινώνεται. Άρα και τα μέτρα τα οποία πήραμε βάσει τις γνώσεις, της εμπειρίας μέχρι στιγμής που έχουμε από την πανδημία, ευελπιστούμε να φέρουν την επιθυμητή ισορροπία. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι ότι οποιοδήποτε προγνωστικό μοντέλο πάρετε τώρα, οποιαδήποτε εμπειρία ή εξειδίκευση έχουμε, δεν μας καθιστά 100% σίγουρους με ένα τόσο μεταβαλλόμενο τοπίο ότι θα επιφέρει ουσιαστικά τα επιθυμητά αποτελέσματα, επειδή και ο ιός εξελίσσεται και ο κόσμος αποτελεί, ο κάθε πολίτης αποτελεί και το κλειδί με την εφαρμογή
εφαρμογή αυτών των μέτρων στο να την καταφέρουμε, να το καταφέρουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, το στόχο μας. Άρα τα μέτρα που θα παρουσιαστούν σήμερα και αναμένεται να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, που αφορούν και την αναστολή των σχολικών εκδρομών, τη αναστολή πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων τελικά κτλ. Η τηλεεργασία, παραφορά τη τηλεεργασία, αλλά και την παρουσία των εφέδρων, νομίζω. Και αυτό είναι ένα μέτρο που προστέθηκε. Στόχος είναι έτσι να διατηρήσει τα δεδομένα τα επιδημιολογικά στην υφιστάμενη κατάσταση και να μην έχουμε περαιτέρω επιδείνωση και να πάμε ενδεχομένως και σε ένα μέτρο όπως είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Θα σας πω, καταρχήν πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο, τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά, παροδικά και όπως είδατε δεν τα είχαμε πριν από λίγο διάστημα, π.χ. το φθινόπωρο που η κατάστασή μας ήταν καλύτερη. Άρα τονίζουμε την έννοια της προσαρμοστικότητας που επιβάλλεται λόγω κυρίως χειμώνα, δέλτα μετάλλαξης και όλων αυτών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ο στόχος είναι αυτό που ξέρουμε, η μείωση κατά το δυνατόν των επαφών μας, όσο και αν ακούγεται οξύμορο και μη ανθρώπινο, πάλι παροδικά, στη φάση της έξαρσης του χειμώνα, για τους λόγους που προαναφέρατε. Άρα όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με συγχρονισμό σε εσωτερικό χώρο, με μια χαλάρωση που ενδεχομένως σε ανθρώπινο επίπεδο θα οδηγούσε στο να έχουμε διασπορά της μετάλλαξης δέλτα και όποια άλλη της αλφαβήτου μας προκύψει, έχουν ως στόχο αυτό το πράγμα. Πάντοτε με μια ισορροπία και έναν τρόπο τέτοιο, όσο μπορούν να είναι στοχευμένα, για να μην δούμε την κοινωνία να κλείνει με την έννοια του πολύ αυστηρού lockdown που δεν μπορεί κανένας να αντέξει, είτε ψυχοκοινωνικά, οικονομικά και το καθεξής. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε, και αυτές είναι και οι συστάσεις, ότι όλες αυτές οι μη φαρμακευτικές, όπως λέμε, παρεμβάσεις, πρέπει να πηγαίνουν μαζί παράλληλα με την υποστήριξη του εμβολιασμού και κυρίως της ενισχυτικής δόσης. Και με αυτούς τους πυλώνες, συν τον εργαστηριακό έλεγχο, το τέστινγκ και την ιχνηλάτηση, προσπαθούμε να πορευτούμε. Το τονίζω για μικρό χρονικό διάστημα, για τον χειμώνα που ξέρουμε ότι είναι δύσκολος. Από εκεί και πέρα, όλοι νομίζω ευχόμαστε, κανένας δεν έχει τη διαστροφή να του αρέσουν τα περιοριστικά ή προστατευτικά μέτρα. Μετά, μόλις δούμε ότι έχουμε βελτίωση, θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι της ανοσολογίας, για το οποίο γίνεται πάρα πολύς λόγος εδώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο και όλοι έγιναν ειδικοί μάλιστα. Αλλά βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, ρωτώντας μόνο τους ειδικούς και παίρνοντας μόνο από αυτούς πληροφορίες. Γνωρίζουμε, παρακολουθώντας σας, όχι εσάς προσωπικά, αλλά γενικότερα σε συνεντεύξεις, να λέτε ότι οι, όπως ο ιός της ρήπης, αλλά και οι κορονοϊοί μεταλλάσσονται. Άρα, πόσο σωστό και εύστοχο είναι να μιλάμε τελικά για ανοσία της αγέλης? Ναι, έχετε δίκιο. Μακάρι να μπορούσαμε, όπως και με άλλα μικρόβια, με άλλους μικροοργανισμούς και ιούς, να πετύχουμε την ανοσία της αγέλης. Αλλά ακριβώς επειδή ο κορονοϊός είναι, λέμε, RNA ιός, σαν της γρήπης, και είναι δικό του χαρακτηριστικό να αλλάζει το γενετικό του υλικό πάρα πολύ γρήγορα, και προφανώς θα το αλλάξει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επιβιώσει, είναι σίγουρα δύσκολο να πούμε ότι σε στελέχη τα οποία είναι ιδιαίτερα μεταδοτικά, γιατί έχει σημασία η μεταδοτικότητα, να πετύχει σε αυτόν τον στόχο. Από την άλλη όμως, δεν αναιρείται η αξία των εμβολίων και του εμβολιασμού έναντι και της πανδημίας COVID. Μακάρι να είχαμε εμβόλια και τεχνολογίες που να μπορούσαν παράλληλα να στοχεύσουν και στο κομμάτι της προστασίας από τη σοβαρή μνώσιση, και να είχαν μόνιμη ανοσία και να μπορούσαν να εξαλείψουν το κομμάτι της διασποράς. Όμως μπορεί αυτό στο μέλλον να γίνει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Αυτό που ξέρουμε πλέον με σιγουριά είναι ότι τα εμβόλια μας και ο εμβολιασμός είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και ασφαλής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κυρίως για το κομμάτι της προστασίας από τη σοβαρή νόσηση. Άρα γι' αυτό σας είπα και πριν για το κομμάτι της ενισχυτικής δόσης. Απόδειξη αυτού είναι και το Ισραήλ, το οποίο υιοθέτησε την ενισχυτική δόση λίγο πιο νωρίς από εμάς και σε αυτή τη φάση επιδημιολογικά και γενικότερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι για παράδειγμα όλη η Ευρώπη. Άρα ισχύει αυτό που λέγαμε, όσο και αν δεν μας αρέσει, ότι πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και να αυξήσουμε σιγά-σιγά τη γνώση, γιατί έχουμε ακόμα πολλά κενά και όσον αφορά την ίδια την ανοσολογία που είπατε πριν και τη φυσιολογία του ιού. Και το τελευταίο που πρέπει να πούμε, γιατί τώρα το ακούσαμε και για τα παιδιά. Ναι, υποστηρίζουμε ότι ο ιός, και ευτυχώς, δεν προκαλεί με την ίδια δυναμική και ποσοστό σοβαρή νόση στην παιδική ηλικία. Όμως, όσο περισσότερο διασπείρεται ο ιός μεταξύ
των διαφόρων ομάδων στον πληθυσμό μας και των παιδιών. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε σχέση με αυτό που λέμε το παρατεταμένο COVID, το long COVID, δηλαδή ποιο είναι το πραγματικό φορτίο προϊόντος του χρόνου. Γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που ανησυχούν για τα εμβόλια λένε για μακροπρόθεσμες επιπλοκές των εμβόλιων, χωρίς όμως να ξέρουν πώς λειτουργούν τα ίδια τα εμβόλια. Εγώ θέτω το ερώτημα, ξέρει κανένας ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές της ίδιας της νόσησης? Ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Θα θέλει μια ισορροπία όσον αφορά και τα βήματα και τις αντιδράσεις, γιατί ακόμα είναι ένα τοπίο που εξελίσσεται. Κάποια στιγμή θα το ελέγξουμε και θα το φέρουμε εκεί που θέλουμε η ανθρωπότητα, αλλά στο μεσοδιάστημα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να ακολουθούμε τις οδηγίες, όχι γιατί θέλουμε πολίτες πρόβατα, αλλά γιατί έχουμε να διαχειριστούμε με μια κρίση πολύ σοβαρή. Στην κρισιμότητα λοιπόν της κατάστασης θέλουμε καθολική συμμετοχή. Και βέβαια ευελπιστούμε ότι η Κύπρος, όπως έκανε και στο παρελθόν και όπως έκαναν και οι πολίτες και ανταποκρίθηκαν, έτσι θα γίνει και τώρα για ένα, τονίζω, περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι, πρέπει να σας ρωτήσουμε και για το θέμα που αφορά στις εγγύους, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, γνωρίζουμε, και από την αρμόδια ιατρική εταιρεία, αλλά βλέπουμε ότι πάρα πολλές έγγυοι παραμένουν ανεμβολιαστές. Και μάλιστα χθες στην Ελλάδα χάθηκε και μία 37χρονη, η οποία βρισκόταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία και ποια είναι η δικιά σας η άποψη? Ναι, κοιτάξτε, προφανώς όλες αυτές τις συστάσεις που βγαίνουν από τις επιστημονικές εταιρείες και από την αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή δεν προκύπτουν τυχαία και δεν υπάρχει από πίσω συνωμοσιολογία, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα οι επιστήμονες κατά το δυνατόν, έτσι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα για την εγκυμοσύνη, οι συστάσεις βγήκαν γιατί υπάρχουν και μελέτες που προέκυψαν από την αρχή, δηλαδή φανταστείτε από τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων, που έδειχναν ότι και γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί, οι πρώτες γυναίκες, και μπορούσαν να μείνουν έγκυες και γέννησαν παιδάκια υγιέστατα και μάλιστα μετέφεραν και κάποια από τα αντισώματα στα παιδιά τους, άρα ήταν διπλό καλό. Και μετά δηλαδή από τις αρχικές αυτές μελέτες προέκυψαν δύο σειρές δεδομένων. Το πρώτο είναι κάποιες άλλες μελέτες που γίνανε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αιγαίου, που δείξανε και επιβεβαιώσανε αυτό που σας λέω. Και τρίτον, ότι εμβολιάστηκαν όπως όλοι μας και πολλές κυρίες, οι οποίες είτε ήταν σε ενδιαφέρουσα σε διάφορες φάσεις της εγκυμοσύνης, είτε ήταν λίγο πριν μείνουν έγκυες, και είδαμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαμε ανεπιθύμητες ενέργειες, ας το πούμε, πιο αυξημένες σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Και μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή αυτή η υιογενής λίμωξη του κορονοϊού μπορεί να αυξήσει και τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης, τον προώρο, το κετό για παράδειγμα, μείωσε ο εμβολιασμός τον κίνδυνο. Άρα και προστατεύει την ίδια την μητέρα και προστατεύει την φάση της εγκυμοσύνης, και σας είπα ότι μπορεί να βοηθήσει και το ίδιο το νεογνάκι. Και το τελευταίο, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε έγκυρες πηγές. Ακόμα και στην Κύπρο υπήρχε μια προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας που την ξεχάσαμε, το Μάθε Κρίνε Πράξε, στο οποίο μέσα γράφουμε τεκμηριωμένα και για το κομμάτι της εγκυμοσύνης και της γονιμότητας, γιατί τέθηκε και το θέμα της γονιμότητας μαζί, όπου είναι κάποιες ασάφειες που βγήκανε προς την επιφάνεια και ταλανίζουμε γυναίκες που βρίσκονται στην πιο κρίσιμη φάση. Μα το θέμα είναι ότι δεν θα μπει στη διαδικασία ένας πολίτης εύκολος να αρχίσει να ψάχνει διάφορες πηγές. Θα εμπιστευτεί το γιατρό του. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Πώς άρα και επικύνει... ο γιατρός πρέπει να μιλήσει και να έρθει κοντά. Το κάνουμε όσο μπορούμε και βέβαια να μιλήσουμε με τεκμηρίωση. Νομίζω ότι πολλές φορές ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και έχουμε δημοκρατία. Όμως πάλι θα πω, σε μία κρίση πρέπει να βασιστούμε στην τεκμηρίωση. Έτσι. Και σε ό,τι δεδομένα έχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Δεν έχουμε άποψη όλοι για όλα. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να έχουμε άποψη για όλα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και έχουμε και έναν Κύπριο διακεκριμένο επιστήμονα, τον κύριο Κύπρο Νικολαίδη, γνωστός εμβριολόγος που διαπρέπει στο εξωτερικό και τοποθετήθηκε ξεκάθαρα. Και τάχθηκε υπέρ των εμβολιασμών. Λοιπόν, είναι γκουρού το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι. Νομίζω ότι γιατί μπορεί να κουράστηκαν να βλέπουν εμάς, μπορεί να αμφισβητήσουν, αλλά τουλάχιστον αυτόν τον επιστήμονα δεν μπορεί κανένας να τον αμφισβητήσει.